Με τη μία μέχρι τις ειδήσεις, γιατί είχαμε την βράβευση από το κοινοφελές ίδρυμα του Τζον Μακέιν, του έμνης του γερουσιαστή, του Αμερικανού γερουσιαστή, στους ανθρώπους, τους κατοίκους της Λέσβου. Και βλέπουμε εδώ τα πλάνα από τη βράβευση, είναι δύο πρόσκοποι, δύο ανιχνευτές από τους προσκόπους, όπου ο ίδιος ο δήμαρχος της Μυτιλήνης προέκρινε για να παραλάβουν, γιατί και οι πρόσκοποι μαζί με όλους τους κατοίκους του νησιού έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση όσο το δυνατόν περνάει από το χέρι τους, και πραγματικά έχουν βάλει πολύ πλάτη στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Και μάλιστα βλέπουμε και την σύζυγο του αείμνηστου Τζον Μακέιν, η οποία είπε μεταξύ άλλων, η κυρία Μακέιν, ότι ο σύζυγός μου πίστευε με πάθος ότι όλοι, ανεξάρτητα από όπου προέρχονται, έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο μέσω του θάρρους και της ανθρωπιάς τους. Οι κάτοικοι της Λέσβου δείχνουν τι σημαίνει πραγματικά προσφορά για το κοινό καλό και τους αξίζει απόλυτα αυτό το βραβείο, το οποίο θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά και απονεμήθηκε. Και είναι οι κάτοικοι της Λέσβου που το παραλαμβάνουν πρώτοι, και νομίζω δικαίως, και πρέπει και οι υπόλοιποι, όχι μόνο της Λέσβου, και οι υπόλοιποι κάτοικοι των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου να αισθανθούν ότι το λαμβάνουν, γιατί και αυτοί έχουν υποστηρίξει όπως κυρίως έκαναν οι κάτοικοι του νησιού της Λέσβου. Και είναι πολύ καλό που ο δήμαρχος, γιατί συνήθως τι γίνεται, οι δήμαρχοι και πρόεδροι και λοιπά, βάζουν το κουστούμι, τη γραβάτα και πάνε να παραλάβουν το βραβείο. Έτσι, λοιπόν, έφτασε η 7η πρωινή. Πάμε.